ο Μπάμπης, ο Τελιταδάκης, εκμέρους του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Μπάμπη μου, σε θερμοπαρακαλώ να είμαστε πιο σύντομοι, γιατί κουράστηκε ο κόσμος από προστασία τόση ώρα. Δεν κουραστήκατε? Γιατί έχω να σας πω κάποια πράγματα. Αγαπητοί φίλοι, βρισκόμαστε μετά από 1,5 χρόνο πάλι στην έπαλξη του αγώνα ενάντια στο ηλεκτρονικό φακέλωμα και στο ξεκίνημα του πολίτη. Στην αριθμοποίηση του ανθρώπου, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στην κάρτα του πολίτη, στη φοροκάρτα, στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, την ηλεκτρονική κάρτα υγείας, το περιουσιολόγιο, προσέξτε το αυτό, ή όποιο άλλο όνομα δίνει η νέα τάξη πραγμάτων. Σήμερα προστατεύουμε τη ζωή, την ελευθερία, την περιουσία μας, μαζί με το θρησκευτικό μας πιστεύω. Πέρασε 1,5 χρόνος ξένης κατοχής και τώρα ξέρουμε. Ξέρουμε ποιοι προωθούν το ηλεκτρονικό φακέλωμα, ξέρουμε ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτούς και επειδή τα ξέρουμε όλα αυτά, ξέρουμε και πώς να τους αντιμετωπίσουμε. Πέρασε 1,5 χρόνος ξένης κατοχής. Μας μειώσανε μισθούς, συντάξεις, μας χαρατώσανε. Πετάνε τους εργαζομένους στην ανεργία. Κλείνουν τις ελληνικές επιχειρήσεις. Οδηγούν σκόπιμα στη φτώχεια, ακόμα και στα σκουπίδια, τον ελληνικό λαό. Κόψανε τα φάρμακα τους ασθενείς, τα σχολικά βιβλία τα παιδιά μας. Οδηγούν χιλιάδες Έλληνες στην αυτοκτονία. Έτσι γίνεται σήμερα ο πόλεμος. Τα όπλα είναι οικονομικά. Αυτοί πετυχαίνουν τα αποτελέσματα μιας πολεμικής ήττας σε βάρος της Ελλάδας, ανέμαχτα για αυτούς, χωρίς να χάσουν ένα στρατιώτη. Εμείς έχουμε απώλειες, εμείς έχουμε νεκρούς. Ποιοι είναι αυτοί? Μα τους ξέρουμε. Είναι οι δίθεν συμμαχοί μας. Είναι οι Γαλλογερμανοί και όσοι κρύβονται και όσες δυνάμεις και συμφέροντα κρύβονται πίσω από τους Γαλλογερμανούς. Τα ονόματά τους είναι Γαλλική Απικιοκρατία, Γερμανικός Φασισμός, Τρίτο Ράιχ χθες, Τέταρτο Ράιχ σήμερα ή τα πιο σύγχρονα Παγκοσμιοποίηση, Νέα Τάξη, Παγκόσμια Διακυβέρνηση. Μας λένε ότι το ηλεκτρονικό φακέλωμα και η αριθμοποίηση του ανθρώπου είναι το αναπόδρευτο αποτέλεσμα της προόδου. Ψεύδονται. Με την επιστήμη η αριθμοποίηση του ανθρώπου είναι τελείως, μα τελείως άχρηστη. Δεν χρειάζεται κανένας αριθμός για τη συναλλαγή του πολίτη με το κράτος, με τις τράπεζες, με τους άλλους πολίτες. Είναι υπεραρκετό το ονοματεπώνυμό του, το πατρόνυμό του, το μητρόνυμό του, ο τόπος και η ημερομηνία γέννησης και βέβαια το φίλο του, άντρας ή γυναίκα, που πάνε να μας το καταργήσει και αυτό, μια τάξη. Και δεν υπάρχει κανένας, μα απολύτως κανένας κίνδυνος να συμπέσουν μαζί και τα 7-7 στοιχεία, αυτά τα 7 στοιχεία να συμπέσουν σε όλη την υφήλιο. Η αριθμοποίηση του ανθρώπου εφαρμόστηκε με τον πιο απόλυτο τρόπο στα φρικτά στρατόπεδα συγκέντρωση του γερμανικού ναζισμού. Οι Έλληνες πατριώτες που βρέθηκαν σε αυτά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης δεν είχαν όνομα. Οι δεσμοφύλακες τους χάραζαν στο χέρι ένα ρυθμό και αυτός αντικαθιστούσε το όνομά τους. Αυτός είναι ο απότερος σκοπός της νέας τάξης πραγμάτων, η μετατροπή όλης της κοινωνίας σε ένα απέραντο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Χωρίς όνομα, χωρίς γλώσσα, χωρίς εθνική ταυτότητα. Τι σκοπούς έχει το ηλεκτρονικό φακέλωμα και η αριθμοποίηση του ανθρώπου? Οι δίθεν σύμμαχοί μας και οι κατοχικές κυβερνήσεις μας το λένε. Εδώ είναι ειλικρινείς. Έχουν δύο σκοπούς. Πρώτον, και θέλω την προσοχή σας, την επίταξη των ανθρωπίνων οργάνων για μεταμοσχεύσεις. Και δεύτερον, την εύκολη κατάσχεση της προσωπικής περιουσίας. Τραπεζικές καταθέσεις, γη, οικία και επιχείρηση. Γι' αυτό σήμερα προστατεύουμε τη ζωή, την ελευθερία και την περιουσία μας. Πρώτος σκοπός τους, η επίταξη των ανθρωπίνων οργάνων για μεταμοσχεύσεις. Ή επειδή οι νεκροί Έλληνες από τα ατυχήματα περισσεύουν, οι δίθεν σύμμαχοι σκέφτηκαν να αξιοποιήσουν αυτό το μακάβριο πλεόνασμα. Επιπλέον, με το νομικό πλαίσιο που δημιούργησαν, είναι πιο εύκολο να στείλουν κάποιους από εμάς στον τάφο και να προσφέρουν το σώμα μας δώρο στα κυκλώματα εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων. Με βάση τον νόμο 39-80,
84 που ψήφισαν, ορίζει ότι ένας ασθενής όταν πέφτει σε κόμμα θεωρείται νεκρός και θα του διακόπτουν την υποστήριξη. Ορίζονται επίσης ότι εκ προημίου είναι δωρητή σώματος επειδή δεν το έχει αρνηθεί. Τέλος, με βάση την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, με λίγους πληκτρισμούς μπορούν να δουν την κατάσταση υγείας του, αν είναι ενδιαφέρον δότης, για να προχωρήσουν στον τεμαχισμό. Να γιατί θέλουν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, όχι για οικονομία πόρων. Πρόσφατα, μια 20χρονη κοπέλα στην Αγγλία, η Καρίνα, είχε πέσει σε κόμμα μετά από ατύχημα και οι γιατροί έκπεισαν τους γονείς της να δωρήσουν τα οργάνα της. Την ώρα της αφαίρεσης των οργάνων της, η κοπέλα συνήλθε από το κόμμα και οι γονείς της ακολούθησαν τον δρόμο της δικαιοσύνης. Στην Ελλάδα η Καρίνα, με βάση το νόμο 3984, θα είχε χαρακτηριστεί νεκρή. Με τον ίδιο νόμο θα ήταν δωρητή σώματος. Χωρίς τη συγκατάθεση των γονιών της, θα είχε δολοφονηθεί και θα είχε τεμαχιστεί. Μετέτρεψαν μια εθελοντική προσφορά ζωής σε προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα. Όταν η Ελλάδα θα απελευθερωθεί από την ξένη κατοχή, τότε θα δημιουργήσουμε νόμο για την εθελοντική προσφορά οργάνων που θα διασφαλίζει πλήρως πρώτα τη ζωή του δόκτη. Όταν η Ελλάδα θα απελευθερωθεί, υπάρχει απλός τρόπος μηδενικού κόστους με σεβασμό στο ιατρικό απόρριτο που θα εξοικονομήσει πόρους. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα καταργηθεί. Μέχρι τότε καταργούμε με προσφυγές του ΙΝΚΑ, του Ινστιτούτου Καταναλωτών, το νόμο 3984, δηλώνουμε ότι δεν είμαστε δωρητές οργάνων και προστατεύουμε όλους τους γνωστούς και τους φίλους μας σε περίπτωση ομιγέννη του ατυχήματος. Πηγαίνουμε μαζί τους στα νοσοκομεία, ακόμα και τους αλλοδαπούς. Θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Όσοι δεν χωράνε στη χώρα μας, να πάνε στο καλό. Όμως κανείς άνθρωπος στην Ελλάδα δεν θα δολοφονηθεί, κανείς άνθρωπος, Έλληνας ή αλλοδαπός, δεν θα τεμαχιστεί. Δεύτερος σκοπός και το ομολογούνε, η εύκολη κατάσχεση της προσωπικής μας περιουσίας. Καταθέσεις, γη, οικεία, δημαρφή, επιχείρηση. Μας ανακοινώνουν ότι θα κατάσχουν την περιουσία μας, ότι θα μας τα πάρουν όλα, ότι θα εξοντώσουν τη μεσαία εισοδηματική τάξη μετά την εξόντωση των εργαζομένων, ότι ακόμα για 300 ευρώ χρέος στην εφορία θα βγάζουν το σπίτι μας στο σφυρί. Συμφωνώ μαζί σας. Θέλουν βέβαια με προτεραιότητα το φρέσκο χρήμα στις καταθέσεις και στα μετρητά. Η πλειοψηφία του λαού προσπαθεί να σώσει χρήματα στην άκρη, κυρίως για την υγεία και άλλες ανάγκες όπως η ανεργία που διωγγώνεται. Σήμερα τα φάρμακα των ασφαλισμένων καρκινοπαθών πρέπει να πληρώνουν από τους ίδιους και θα πάρουν πίσω ίσως τα χρήματα με πίστοση σε 2 μήνες. Πρόκειται για φάρμακα αξίας 3.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Έτσι, οι σύμμαχοι υπολογίζουν ότι χρήματα 3.000 ευρώ βρίσκονται ακόμα σε αρκετά ελληνικά σπίτια, είτε σε βιβλιάριο κατάθεσης, είτε κατά το στρώμα και δεν δίνονται σε φόρους. Αυτά τα χρήματα προγραμματίζουν να τα κατασχέσουν με την εγκύκλιο 1077 και με το περιουσιολόγιο. Προσέξτε, η εγκύκλιος 1077 είναι η άλλη κάρτα του πολίτη. Μπορεί να μην φέρουν την κάρτα του πολίτη κατά την πίεση του λαού, αλλά έχουν σαν δεύτερο ανάγκημα την εγκύκλιο 1077. Περιβόητος εγκύκλιο 1077 που το ΙΝΚΑ έχει προσφάνει δικαστικά στο Συμβούλιο Επικρατείας 14 Νοέμβρη δικάζεται και πρέπει να είμαστε όλοι εκεί, θέλει να επιβάλλει την υποχρέωση σε υπηρεσίες, τράπεζες, δημόσια νομικά πρόσωπα, ιδιωτικές εταιρείες και σε κλινικές να αποστέλνουν αναδρομικά όλες τις προσωπικές πληροφορίες που έχουν για κάθε πολίτη εκ προημίου και χωρίς την αρρωγή της δικαιοσύνης στο Υπουργείο Οικονομικών. Κάθε συναλλαγή σε ένα Υπουργείο που δεν επαντρώνεται πια μόνο από Έλληνες πολίτες. Υπάρχουν και διευθύνσεις του που εκεί δεν μιλάνε καν ελληνικά. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει στην περιβόητη Ευρώπη που επικαλούνται. Εκεί τα υπηρεσιακά απόρριτα ισχύουν. Ισχύει και το τραπεζικό απόρριτο και το ιατρικό απόρριτο και των επικοινωνιών. Σε Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία ισχύουν.
και έρωτε μόνο με παρέμβαση της δικαιοσύνης. Όπως ακριβώς μπορεί να μπει στο σπίτι σου ο αστυνόμος με εισαγγελική εντολή και όχι αυθαίρετα. Είναι η διαφορά ανάμεσα στη δημοκρατία και τον ολοκληρωτισμό. Γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά? Μας λένε, εσείς οι Έλληνες ανήκετε στα νότια γουρούνια. Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και βάζουν και την Ιρλανδία, pigs που λένε. Συνεπώς θέλει την ιδιαίτερη μεταχείριση. Κατηγορούν τον ελληνικό λαό σαν λαμόγιο, κοπρίτη και ρατσιστή. Το ίδιο και τον ιρλανδικό λαό. Το ιδεολογικό πρωτοπαρήκαλο γερμανικού ναζισμού, ο Γιώσεφ Πάουλ Γκέμπελς, έλεγε ότι ελέγξει το λαό κάνοντας τον να νιώθει ένοχος. Οι Γερμανοί ναζιστές, οι άνεργοι, οι ανεπάγγελτοι, οι κακοποιοί, οι ψυχοπαθείς, πρόβαλαν τον εαυτό τους σαν πρώτη βοηθικής. Στην πρώτη γερμανική κατοχή του 1941-44, τώρα ζούμε τη δεύτερη, τύπωναν αφήσεις που έγραφαν ότι δίνουν τον αγώνα κατά των μαυροβοητών που ήταν στενοί συνεργάτες του. Το ίδιο κάνουν σήμερα οι δίθεν σύμμαχοί μας που ζούμε τη δεύτερη κατοχή. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι εμείς είμαστε ένοχοι και αυτοί λευκά περιστέρια. Μας λένε κάποιοι ότι το ηλεκτρονικό φακέλωμα χρειάζεται για να πιάσουμε τους κακούς, τους χωροφυγάτες. Μα δεν χρειάζεται προσπάθεια. Πιάστε τους εαυτούς σας και τους φίλους σας. Είστε μια φυλακή υψής της ασφαλείας. Μπείτε μέσα, κλειδώστε και πετάξτε τα κλειδιά. Δεν άλλο καλό θα κάνετε στην Ελλάδα. Όσοι έχουν και ίχνη αξιοπρέπειες μπορούν και να αυτοκτονήσουν. Ποιοι πρόδωσαν την χώρα, ποιοι παραπήσαν στατιστικά στοιχεία, ποιοι δυσφήμισαν διεθνώς την Ελλάδα, ποιοι τους κάλυψαν. Να την κακή. Μας λένε πως εσείς οι Έλληνες χρωστάτε. Επιπλέον σας δίνουμε χρήμα για μισθούς και συντάξεις. Γι' αυτό σας ελέγχουμε, γι' αυτό σας φακελώνουμε. Τους απαντάμε, κοιτάξτε πρώτα τα δικά σας τα χρέη προς την Ελλάδα, τις πολεμικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο. Εσείς είστε οι μεγαλύτεροι παταξίδες. Τι χρήματα μας δώσατε, τι χρήματα μας δώσατε. Πήραμε τυπωμένα παλιόχαρτα για να κάψουμε τις ελιές μας, να βουλιάξουμε τα καΐκια μας, να θάψουμε τα φρούτα μας. Τα υπόλοιπα είναι μίζες και τοκογλυφία. Τι χρήματα μας δίνετε, τι χρήματα μας δίνετε. Σκέτες λογιστικές εγγραφές, καταχωρήσεις σε καρτέλες που αυξάνουν το ψεύτικο χρέος. Αέρα το πανιστό μας δίνετε. Τα χρήματα για τους μισθούς και τις συντάξεις τα βγάζουμε εμείς με την εργασία μας. Αν σας λείπουν αυτά τα χρήματα, τυπώστε χρήμα, όπως κάνετε 10 χρόνια τώρα, για να χρεώνετε το λαό, το χρυσό αντίκρισμα, που ούτως ή άλλως έχει καταργηθεί από το 1970. Και δύο στοιχεία και θέλω την προσοχή σας τελειώνοντας. Η Ιρλανδία, που δεν κυβερνούν εφιάλτες πολιτικοί, τον Ιανουάριο του 2011 τύπωσε λογιστικό χρήμα ύψους 52 δις και έλυσε τα περισσότερα της προβλήματα αντί να δανειστεί. Όπως σας το λέω, τύπωσε λογιστικό χρήμα σε μία νύχτα 52 δις αντί να δανειστεί. Ο γνωστός γερμανός καθηγητής Φιλέλης, Έντγκαρ Μπέρενς, συνιστά στους Έλληνες να τυπώσουμε χρήμα, όπως κάνει και η Γερμανία, για να σώσουμε την οικονομία μας. Υπάρχουν λίγοι Γερμανοί που είναι πιο Έλληνες από τους που κυβερνούν. Μας λένε τέλος πως πρέπει να πληρώνετε τους φόρους σας. Δεν είστε συνεπείς στην κυβέρνηση που ψηφίσατε. Γι' αυτό σας φακελώνουμε. Τους απαντάμε. Όταν μια κυβέρνηση αθετεί τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, όταν προεκλογικά υπόσχεται 18 και 4 και 7 μέτρα και μετεκλογικά συνεχίζει την εξόδωση του λαού και τη συρρήκνωση και τον εξευτελισμό του έθνους, τότε δεν έχουμε καμία υποχρέωση σε αυτή την κυβέρνηση, σε αυτό το κράτος. Αντίθετα έχουμε τη συνταγματική υποχρέωση στο έθνος να απελευθερώσουμε την Ελλάδα από την ξένη κατοχή. Έχουμε την υποχρέωση και απέναντι στον εαυτό μας να προστατεύσουμε τη ζωή μας, την ελευθερία μας και την περιουσία μας από την ξένη κατοχή. Ό,τι είναι πολύτιμο, ώστε να είμαστε παρόντες την ημέρα της απελευθέρωσης, την ημέρα που οι δοσύλλογοι θα τιμωρηθούν για τις πράξεις του. Το ηλεκτρονικό φακέλωμα δεν θα περάσει. Δεν θα παραλάβουμε καμία κάρτα, δεν θα τους δώσουμε κανένα στοιχείο και κάθε νόμος της ξένης κατοχής